Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε? Μου λείψατε καλέ, μου λείψατε. Εντάξει, δεν πέρασε και πολύς καιρός, αλλά και πάλι μου λείψατε. Σήμερα σας έχω κάτι πολύ συζητημένο και πολύ επιθυμητό, θα το πω. Είναι το πώς θα βάλω eyeliner. Έχω φέρει δύο διαφορετικά eyeliner. Είναι και τα δύο από Maybelline. Το ένα είναι το gel eyeliner Lasting Drama. Είναι αυτό εδώ πέρα το βαζάκι και έχει μαζί και αυτό το υπέρτατο πινελάκι που θα δείτε ότι κάνει μαγικά. Και επίσης έχω το Hyper Precise από Maybelline πάλι και είναι το All Day. Είναι το μαύρο χρώμα, έχει και γαλάζιο, έχει και καφέ και γκρι. Είναι εξαιρετικά αποδοτικότατα και έχουν και αυτά τέλειο πινελάκι. Λοιπόν, σήμερα το βίντεο θα είναι έτσι λίγο μικρού μήκους, θα πω, και εγώ επιτέλους εμφανίζομαι σε ένα βίντεο με ωραία φρύδια, γιατί νομίζω σε όλα τα προηγούμενα βίντεο που έχω τραβήξει τα φρύδια μου είναι λίγο κάπως, λίγο επειδή τα κάνω στην κάμερα δεν βγαίνουν πολύ καλά, αλλά νομίζω πως σήμερα το πέτυχα. Είναι αυτό το natural, το πολύ μοδάτο που έτσι λίγο είναι προς τα πάνω και λίγο άγρια και λίγο wild και λίγο πολύ highlight σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς βάζω eyeliner. Αρχικά έχω τοποθετήσει στα μάτια μου το γνωστό primer της MAC που βάζω συνεχώς. Είναι το Painterly Prolonger Paint Pot. Λοιπόν, το βάζω γιατί πολύ συχνά, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εσείς στον εαυτό σας, όταν βάζουμε eyeliner πάει πάνω στο καπάκι το μαύρο χρώμα και εμένα δεν μου αρέσει αυτό, οπότε θα προσπαθήσω να το αποφύγω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με το βαζάκι, το gel eyeliner δηλαδή. Το πινελάκι είναι αυτό εδώ πέρα, είναι λίγο το τραγωνοστρόγγυλο, είναι φανταστικό για εμένα, θεωρώ πως είναι ό,τι καλύτερο και πιο έξυπνο έχει βγει για eyeliner. Και πάμε να δούμε πως βάζω eyeliner. Αρχικά εμένα με βολεύει πάρα πολύ όταν βάζω το eyeliner μου. Να, έχω μισό ανοιχτό το μάτι μου και η γραμμή που θα τραβήξω να ξεκινάει στην ουσία από κάτω, από το κάτω μέρος του ματιού και να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ωραία, και μετά έτσι όπως είναι αυτό τώρα θα πάρω αυτή τη γραμμή και θα τη φέρω εδώ. Τσακ, προσθέτω λίγο ακόμα. Που μιλάμε, αυτό το eyeliner το έχω τελειώσει. Τώρα το βλέπεις εσύ έτσι και λες, όχι, τι έκανε αυτή, έκανε γκάφα. Όχι. Γεμίζω στην ουσία τα κενά μου, έτσι. Τραβάω την πλαϊνή γραμμή μου. Ωραίο! Να προσέχετε λίγο με αυτά τα gel eyeliner γιατί κάποιες φορές στεγνώνουν, οπότε θέλουν κλείσιμο αμέσως. Λοιπόν, τελευταία μου αρέσει, επειδή αυτό το πινελάκι είναι πολύ έτσι λεπτούλικο, να τραβάω έτσι λίγο την μπροστά γωνία και να κάνω ένα γατίσιο εφέ. Ναι, ναι. Αχα. Πάμε να δούμε πως βάζουμε ένα υγρό eyeliner. Το συγκεκριμένο είπαμε είναι το Hyper Precise από Maybelline. Το πινελάκι του είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι εξίσου εξαιρετικό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το πινέλο,
Παίρνω και βάζω σαν να βάζω μια κάθετο, ότι από εδώ κάτω θα πάρω την ευθεία και τσακ, το σχηματίσω. Θέλει και κοντά στις λιφαριδούλες. Και το eyeliner look μας είναι έτοιμο. Πάμε να βάλουμε και τη μασκαρίτσα για να ολοκληρώσουμε το look και να δείτε πως είναι τα μάτια. Χρησιμοποιήσω τη Falsies από Maybelline, είναι η Black Drama. Την έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο νομίζω έως τώρα. Είναι από τις αγαπημένες μου μάσκαρες, γιατί κάνει τεράστιες τις λεφαρίδες μου. Πάρτε την, θα με θυμηθείτε. Κατευθείαν, λες και το ένα μάτι είναι ανοιχτό και το άλλο είναι κλειστό. Αυτό το eyeliner μπορείς να το πεις και ένα knife liner. Είναι ένα απλό, λιτό και απέριτο look για μένα. Ένα eyeliner νομίζω μπορεί να δώσει έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση σε ένα μάτι. Και νομίζω πως δίνει μια δυναμική στο βλέμμα, ένα γατήσιο πράγμα ρε παιδί μου. Έβαλα και το κραγιόν μου, είναι από Aiden η απόχρωση 09. Είναι αυτό εδώ, δεν είναι ούτε κόκκινο ούτε φούξ, είναι κάτι ενδιάμεσο. Βασικά εγώ είχα αποφασίσει να μην βάλω κραγιόν σήμερα, αλλά κάτι έτσι μου λέει eyeliner και κραγιόν. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς αυτό το look. Ελπίζω να σας βοήθησα με τον τρόπο του να βάζουμε eyeliner. Σας έδειξα δύο διαφορετικούς τρόπους και αν χρειαστείτε οτιδήποτε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια και εννοείται αν χρειαστούμε επιβεβαίωση για κάτι παραπάνω, θα κάνω και άλλο βίντεο με eyeliner. Αυτό είναι το look μου για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν δυσκολεύεστε ακόμα και νιώθετε ανασφάλεια στο να βάλετε eyeliner, γράψτε μου κάτω από τα σχόλια και ελπίζω να μπορέσω να κάνω ακόμη ένα βίντεο για να σας βοηθήσω σε ό,τι απορίες έχετε. Τα λέμε σύντομα, τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like από κάτω, αφήστε μου ένα σχόλιο και κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!